Είμαι ο Αλέξανδρος Μάτας, είμαι 31 χρονών, είμαι από Καβάλα, τραγουδάω 10 χρόνια. Τα τελευταία χρόνια μπόρεσα να ανοίξω λίγο τα φτερά μου, ήμουν τόσα χρόνια στην επαρχία και ο λόγος κυρίως ήταν ότι είχα κάποιο πρόβλημα με τα κιλά μου, ήμουν 200 κιλά, έχω χάσει 110 κιλά και ήταν ένα εμπόδιο για να κατέβω σε κάποια μεγάλη πίστα και αυτή τη στιγμή έχει 2 χρόνια ας πούμε, που έχω χάσει αυτά τα κιλά και κάνω μια προσπάθεια ακόμη. Με τι ασχολείσαι? Με το τραγούδι. Ο Αλέξανδρος είναι τραγουδιστής. Εγώ τον ξέρω και τον έχω ακούσει. Στην Καβάλα. Θέλω να σας πω, παιδιά, ότι ο Αλέξανδρος έχει χάσει 110 κιλά. Πώς να χάσει 110 κιλά? Πώς μπορείς να χάσει 110 κιλά, να το. Τι θα μας πει σήμερα? Τι να το κάνω που μου έδωσες πολλά. Μια νύχτα ζωρική. Τα πήρες όλα πίσω, εσύ ήσουν πάντοτε αυτή που δεν χωρά στην αγκαλιά που εγώ δεν πρόλαβα να κλείσω. Εντάξει, είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο τραγούδι αυτό. Παρ' όλα αυτά έχει μια πολύ δυνατή φωνή και σωστός. Είναι και πιο λαϊκός από αυτόν, Νίκο. Εγώ τον έχω δει, παιδιά, σε ένα πρόγραμμα, χωρίς πλάκα τώρα, με εξαιρετικό ρεπερτόριο, Λατρεία. Τα είπε όλα τα κομμάτια τέλεια. Έχει μια πολύ μεγάλη άνεση όταν τραγουδάει με τον κόσμο και έχει μεγάλη επαφή. Είναι τρομερός. Εμένα μου αρέσει ο Αλέξανδρος πάρα πολύ. Δεν μου θυμίζει κανέναν άλλον. Αυτό είναι καλό. Μ' αρέσει και πάρα πολύ. Μ' αρέσει. Και ξέρεις, πολλές φορές μπερδευόμαστε γιατί θέλουμε τα άτομα που βγαίνουν εδώ να έχουν έκφραση, να έχουν δύναμη, να έχουν αυτά. Και εσύ τουλάχιστον αυτό που δείχνεις αυτή τη στιγμή, είσαι πάρα πολύ σεμνός, μαζεμένος. Με τις γυναίκες πώς θα πάει πάνω στη σκηνή? Παίζει μεγάλο ρόλο αυτό το πράγμα για αυτό που συζητάμε τώρα, ναι. Καλά, πολύ καλά. Νίκο, πώς θα πάει? Παιδιά, σας μιλάω, ήταν τόσος και όλο το μαζί είναι έτσι, κρεμόταν το στόμα του. Τώρα φαντάζομαι ότι θα πηγαίνει πολύ καλύτερα, γιατί στην Ξάνθη τον τζάκωσα με μια κουκλάρα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, μου αρέσει και μου αρέσει ότι που τον βλέπεις το πολύ σενός, απ' όλο τον εκφράζει, τον τραγουδάει. Πώς πας για προσκυνήματα εκεί πάνω, τι κάνει? Το πούλμα μου παίρνουν όλους αυτούς. Καλά, τώρα τα άκουσα. Καλά, στην Καβάλα έχω και πολλούς φίλους. Αλλά τώρα αυτά ήταν, ξέρεις, για πρόμο του βιβλίου, ποιος ξέρει, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, εγώ θα ψηφίσω ναι για να μην πολύ συζητάμε, γιατί ψήφισα τώρα και. Λοιπόν, Αλέξανδρε, πάμε να ψηφίσουμε. Ναι. Έχεις ναι από τον Νίκο, φαντάζομαι. Ναι, καλά, χίλια ναι. Ωραία, ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Και από μένα. Καλή μόνο. Και από μένα, ναι. Ευχαριστώ. Και έχεις μεγάλο ναι από μένα. Έτσι. Και μεγάλο ναι από τον κύριο Ρεβέντη. Ευχαριστώ. Και εμείς. Ευχαριστώ. Ναι. Είναι ο καλύτερος λαϊκός που έχουμε ακούσει άνω των 25, έτσι. Ναι. Το Bootcamp συνεχίζεται και είναι η σειρά των 25 και άνω να αποδείξουν ότι δεν είναι αργά για να ξεχωρίσουν. Δύσκολη και απαιτητική κατηγορία, αφού όλοι πρέπει να ξεκινήσουν από το μηδέν και να ξεχάσουν ό,τι ξέρουν. Οι κριτές είναι πανέτοιμοι να ακούσουν και να κόψουν όσους δεν κάνουν για το X Factor. Καλώς ήρθατε στη διαδικασία του Bootcamp. Όπως βλέπετε, φέτος θα το κάνουμε και τέσσερις μαζί. Και δεν ξέρουμε ποια ομάδα θα αναλαμβάνει ο καθένας στο Judge's House. Γι' αυτό θα είμαστε πάρα πολύ αυστηροί, γιατί θέλουμε τους καλύτερους. Σήμερα θέλουμε να ξεπεράσετε τον εαυτό σας. Μπορεί να είστε οι καλύτεροι από όλες τις οντισιών του X Factor 3, αλλά εδώ σήμερα θα γίνει το μεγάλο ξεκαθάρισμα. Θα διαλέξουμε μόνο τους καλύτερους σε όλα τα επίπεδα. Βάλτε τα δυνατά σας. Το ταλέντο δεν είναι διαπραγματεύσιμο και πιστέψτε με, θα φανεί από την πρώτη στιγμή που θα ανεβείτε πάνω σε αυτή τη σκηνή. Οπότε, κανονίστε την πορεία σας. Τα πράγματα δεν είναι καθόλου απλά. Το να σας αρέσει να τραγουδάτε δεν αρκεί. Εμείς απαιτούμε πολλά περισσότερα. Θέλουμε ανθρώπους οι οποίοι να έχουν καλή φωνή, να έχουν θέληση, να έχουν ισχυρή προσωπικότητα και πάρα πολύ πείσμα. Μόνο αυτοί θα μπορέσουν να συνεχίσουν. Από όλους εσάς, σήμερα θα συνεχίσουν μόνο οι 8. Έχετε μισή ώρα να προετοιμαστείτε, διότι το bootcamp ξεκινάει. Καλή επιτυχία σε όλους. Συνεχίζεται και είναι η σειρά των 25 και άνω να αποδείξουν ότι δεν είναι αργά για να ξεχωρίσουν. Δύσκολη και απαιτητική κατηγορία, αφού όλοι πρέπει να ξεκινήσουν από το μηδέν και να ξεχάσουν ό,τι ξέρουν. Οι κριτές είναι πανέτοιμοι να ακούσουν και να κόψουν όσους δεν κάνουν για το X Factor.
θέλω να μας πείσετε ότι μπορείτε να βγείτε στα live του X Factor. Δεν φτάνει να τραγουδάτε καλά. Θέλουμε θέληση, προσωπικότητα, νεύρο, έκφραση. Δεν υπάρχει άλλη ευκαιρία. Ξεκινάμε. Και μένει να δούμε τι θα γίνει. Είναι εδώ σήμερα, το ναι των Κριτών έχει μεγάλη βαρύτητα. Είναι η αρχή μιας καριέρας. Είναι η δικαίωση των κόπων και του ταλέντου τους. Είναι η πραγματοποίηση του ονείρου που είχε μείνει στην άκρη. Όσοι καταφέρουν και ξεπεράσουν καταρχάς το άγχος τους, ίσως μπορέσουν να δουν τον εαυτό τους στα live shows στο X Factor. Τι γίνεται όμως εκεί μέσα? Είναι το γράμμα, γράμμα που σκοτώνει. Ωραία. Αλέξανδρε, και είσαι ένας δυναμικός, λαϊκός τραγουδιστής. Αισθάνομαι ότι το X Factor χρειάζεται και μια ευελιξία, που δεν ξέρω αν το βλέπω σε σένα. Όμως διάλεξες ένα πολύ καλό τραγούδι και το είπες πάρα πολύ καλά, όταν κάνουμε τώρα το τελευταίο οντισιόν. Μετά από αρκετή μεγάλη συζήτηση μεταξύ μας, πήραμε την απόφαση ότι περνάς στους 8. Είναι η δικαίωση, νομίζω, ναι. Μπορεί να μην είμαι μέσα, αλλά το ότι πέρασα στους 8 είναι... Θα το αφαιρέσω σε όλους τους ανθρώπους που έχουν πιστέψει σε μένα. Έχουν σταθεί δίπλα μου και ιδιαίτερα στο γιο μου, που κάθε φορά είναι αυτός που μου λέει καλή επιτυχία και ο λόγος του είναι... Αυτά. Αυτή είναι η τελική οκτάδα που πλησιάζει όλο και περισσότερο τα live shows του X Factor. Το επόμενο ραντεβού τους είναι στα Judge's House, όπου θα μάθουν ποιος θα είναι και ο κριτής τους. Θα τους αναλάβει σαν μάναζερ πια και θα κάνει την τελική επιλογή. Με έχεις απασχολήσει πάρα πολύ. Έχεις κολλήσει ότι είσαι καλός τραγουδιστής και δεν ξεκολλάς, εκεί μένεις. Δεν μπορούμε να κάνουμε καριέρα υποτονική, επειδή λέμε καλά τις μπαλάντες. Πού να σε τώρα που κρυώνω και φοβάμαι, μέσα στο σώμα σου εγώ θέλω μόνο να με. Αν περάσεις το εξωτερικό που θα λες, κάθε εβδομάδα θα λες μια μπαλάντα. Θέλω να δω και μια άλλη πτυχή σου. Άκου, Αλέξανδρε, ένας καλλιτέχνης δεν αρκεί να έχει μόνο πολύ καλή φωνή, ακόμα και η ευστροφία του, η ευελιξία του, η ετοιμότητά του είναι σημαντικότατα στοιχεία. Εγώ ήθελα εκείνη την ώρα που μου είπατε ποιο είναι βασικό, ήθελα να πω ένα ροκ. Αλλά. Τι δεν το πες? Γιατί δεν κόλλησε εκείνη την ώρα. Αλεξανδρέ, ο καλλιτέχνης είναι περίεργο άτομο. Γι' αυτό είναι και καλλιτέχνης. Ανεβαίνει πάνω στη σκηνή και παρασύρει κόσμο. Το πρώτο κομμάτι με ενθουσίασες και αποφάσισα να σε περάσω στους τέσσερις μου. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να σε αποδείξω ότι μπορώ και στα άλλα. Μέρι! Έλα! Συγχαρητήρια! Περίμενα πώς και πώς για να αγκαλιάσω. Ναι, ναι, ναι. Συγχαρητήρια, ρε εσύ. Μέρη, δεν υπάρχει. Υπάρχει. Όχι. Έγινε. Καλά, και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί θα με βλέπει ο μικρός. Θα σε βλέπει. Ναι. Θα σε βλέπει ο γιος σου. Ναι. Και θα του κάνει συνέχεια. Εννοείται. Και χρωστάω πάρα πολύ σε αυτό, έτσι. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Να φύγεις. Πήγε να ζήσεις το όνειρό σου. Πήγαινε. Ευχαριστώ. Από εκεί.